Μου ο Κυριακίδης που ήταν μικρός. Τι τα χαρακτήρας ήταν? Κοίταξε κάτι, ο Κυριακίδης πάντοτε ήταν ένα πολύ καλό παιδί, άκουγε και ήταν πολύ δουλευταράς. Έβαζε σκοπό κάτι στη ζωή του και το έκανε. Δεν υπήρχε κάτι που να μην μπορούσε να το κάνει. Μάλιστα αργότερα όταν μεγάλωσε και έκανε αυτά που έκανε στο ανθρωπιστικό μέρος, πολλοί του λέγανε, ρε Στέλιο, του λέγανε, δεν γίνεται αυτό. Όλα γίνονται, του έλεγε. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Από μικρό παιδί ήταν έτσι. Και μια μέρα του πώς ήταν? Σαν μικρό παιδί, ναι. Κοιτάξτε, μέχρι 14 χρονών ήταν εδώ στο χωριό, μέχρι 14 που έβγαλε το σχολείο. Εκεί, σε αυτή την ηλικία, βοηθούσε τα αδέλφια του και τον πατέρα του στα χτήματα, πηγαίνοντας στο φαγητό ή πηγαίνοντας στα διπλανά χωριά να κάνει δουλειές. Ενώ τα αδέλφια του δουλεύανε στα χτήματα. Όταν έγινε 14 χρονών και τελείωσε το σχολείο, τον στείλανε στη Λεμεσό να δουλέψει για να φέρει χρήματα στην οικογένεια. Και ξεκίνησε και πήγε πρώτα να δουλέψει στο θείο του Σοκράτη, που είχε φούρνο, και κάθισε εκεί περίπου 3 χρόνια. Αλλά ήταν πολύ κουκουραστική δουλειά για ένα νέο παιδάκι. Και μετά έφυγε και πήγε δούλεψε σε ένα εστιατόριο και έπλαινε πιάτα. Αλλά αυτό ήθελε να γίνει καρσόν και δεν τον κάνανε και απογοητεύτηκε και έφυγε. Και από εκεί και πήγε μετά και δούλεψε στο παντοπολείο του Κοντόπουλου στη Λεμεσό, πολύ φημισμένο της εποχής εκείνης. Και εκεί άρχισε να γυμνάζεται κατά κάποιο τρόπο, γιατί αυτός ήταν delivery της εποχής. Πήγαινε τα πράγματα στα αγγλικά σπίτια. Έτσι λοιπόν γνωρίστηκε με τον γιατρό τον Τσέβερτον, Reginald Τσέβερτον, τον αρχίατρο της Λεμεσού, και του είπε ο Τσέβερτον, το συμπάθησε και του λέει να δουλέψει για μένα. Πήγε λοιπόν στον Τσέβερτον και ήταν houseboy. Ο Τσέβερτον όμως δεν ήταν μόνο γιατρός, ήταν και μαραθωνοδρόμος. Και έτσι ξεκίνησε, γιατί μία φορά που τον εξέτασε ιατρικά, βρήκε ότι έχει πολύ χαμηλούς τύπους καρδιάς και του λέει, εσύ μπορεί να γίνεις καλός αθλητής μεγάλων αποστάσεων. Και αρχίσανε μαζί να τρέχουνε τα βράδια στην παραλία της Λεμεσού και ξαφνικά ο Στέλιος ήταν καλύτερος από τον Τσέβερτον. Φαντάζω. Και έτσι ξεκίνησε. Και όταν ο Τσέβερτον έφυγε το 31, στο τέλος του 31 και πήγε πίσω στην Αγγλία για να μεταπτυχιακά, του έστειλε από εκεί με παπούτσια και κάτι φανέλες αθλητικές και έτσι άρχισε να προπονείται. Πάλι άτακτα προπόνηση έξω. Ένα βράδυ καβάλισε την μάντρα του Άσιο και μπήκε μέσα αργά το βράδυ, 12 η ώρα το βράδυ, και άρχισε να τρέχει. Και κάθε φορά που έκανε μία στροφή, πετραδάκια στο χέρι του και πετούσε ένα πετραδάκι για να δει μετά πόσες στροφές έκανε. Σε κάποια στιγμή τον πλησιάζει ο ληστροφύλακας και του λέει, ποιος εσύ, τι κάνεις? Του λέει, τρέχω. Του λέει, και τι έχεις κάνει? Και μετράνε τις πέτρες και είχε κάνει 18 στροφές. Του λέει, έλα αύριο να σε δει ο προπονητής, ο Αγγελινίδης. Και έτσι ξεκίνησε τον αθλητισμό. Τρία, δύο, ένα, πάμε!
Λεβέντι μου! Τι τραβάμε και δεν το μαστιράμε. Μπράβο! Έλα άνθρωποι μου! Έλα! Κάπο δεύκαι με ρουγέτσα που κάνει πάνω. Ρουγέτσα, μα είσαι ρουγέτσα μόνο. Έλα πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, είσαι ο πρώτος, ναι. Γεια σου φίλε. Φίλε χαμόγελο. Αγόρι. Γεια σου, γεια. Γεια. Let's go! Get me for a yard. Oh, bravo, Nico. Events. Bam, bam, bam. Monopoel! Nella. Πώς ήταν η διαδρομή? Πολλά ωραία. Μπράβο. Υπέροχη. Υπέροχη. Ευχαριστώ. Απόλαυσες τι? Ναι. Έτσι. Ρε μήνα. Πώς έμεινα. Χάι. Μπράβο. Ευχαριστώ. Cypress. Εγώ είμαι καλά. Πατήσαμε. Μπράβο. Well done.
Well done, bravo, bravo! Thank you! Elliot! Bravo, Rebellia! Calimera! Calimera, Maestro! Which way? Bravo, lady, straight! Straight!